ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Μάρκου. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, η κυρία Μάρκου ήταν στις πρόσφατες εκλογές του Μαΐου-Ιουνίου υποψήφια βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και είναι από τα στελέχη τα οποία ανακοινώθηκαν προ λίγων ημερών ότι αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κυρία Μάρκου, καλημέρα Μαρία μου. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω, δεν καταφέραμε να σε έχουμε στο στούντιο, βρίσκεσαι στην Αθήνα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε οι δυο μας να κάνουμε και τηλεφωνικά μια καλή κουβέντα. Πάντα κάνουμε καλές συνεντεύξεις. Λοιπόν, είστε μεταξύ των στελεχών οι οποίοι με δήλωσή τους αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, 50 τόσα μέλη και στελέχη. Φαντάζομαι, Μαρία μου, ότι ήταν πολύ δύσκολη απόφαση, μιας και οι περισσότεροι, επειδή τους ξέρω, υπηρετήσατε το χώρο για πολλές δεκαετίες. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, πλην όμως ήταν αναγκαία. Αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς συντελείται μια ιδεολογική, βαθιά ιδεολογική διάσπαση. Το διακύβευμα είναι η αριστερά. Εμείς οι οποίοι αποχωρήσαμε, πιστέψτε με, υπηρετώντας αυτό το χώρο πάρα πολλά χρόνια, προερχόμαστε άλλωστε από αυτό το πολύπαθο 3%, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να φεύγαμε από το σπίτι μας, από το χώρο μας, εάν δεν υπήρχαν βαθιά πολιτικά αίτια τα οποία μας όθησαν εκεί. Πραγματικά. Το οποίο επισφραγίστηκε επί της ουσίας με την εκλογή της νέας ηγεσίας. Εγώ ήδη διέφυγα από την, μπορώ να σας πω, η αντίδρασή μου ήταν ακαριέδα από την στιγμή που εκλέχθηκε, γιατί ξέραμε πολύ καλά τι θα ακολουθήσει. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον παίρνει μια δεξιά στροφή. Η ηγετική ομάδα όμως, Μαρία μου, κέντρο. Η ηγετική ομάδα όμως ισχυρίζεται ότι δεν είναι ιδεολογικά τα ζητήματα, απλά δεν σεβαστήκατε τη βούληση της πλειοψηφίας. Και το θέμα δεν ήταν ότι εξελέγει ο Κασελάκης, σας με τον αφήνατε. Με τις διαδικασίες τον διευκόλυναν, έτσι δεν είναι? Ναι, οι διαδικασίες τον διευκόλυναν και εμείς δεν αμφισβητούμε τη δημοκρατική διαδικασία. Πλην όμως είναι πολλά αυτά τα οποία ακολούθησαν. Η ομιλία του στο ΣΕΒ, η ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή, οι νοικοκυρέοι, θα γυρίσουμε στην παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα, δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά. Η αριστερά είναι ένας ιδεολογικός χώρος, ένας ιδεολογικός τόπος που έχει συγκεκριμένες θεωρίες. Όλα αυτά τα οποία ο κύριος Κασελάκης λέει από τη στιγμή που είχε εκλεγεί η πρόεδρος δεν ταυτίζονται σε τίποτα με την αριστερά. Να ρωτήσω κάτι, Μαρία μου. Πώς σε αντιμετώπισαν οι ψηφοφόροι σου, οι φίλοι σου? Ήσουν πρόσφατα υποψήφια βουλεύτρια. Σε πήρε κάποιος τηλέφωνο, σου πήρε, Μαρία, δεν τρέπεσαι? Εμείς σε στηρίξαμε, σε ψηφίσαμε. Το αντίθετο, επειδή είμαι ένας άνθρωπος, σας το έχω πει ότι ασχολούμαι με τα κοινωνικά κινήματα και έχω μια κοινωνική υγείωση. Γι' αυτό το ρωτάω. Από την ημέρα της εκλογής του κύριου Κασελάκη, που κυκλοφορούσα, όλος ο κόσμος ερχόταν και αντιδρούσε. Τι ήταν αυτά που κάθεται, τι επιλογές είναι αυτές? Η κοινωνία είναι πολύ αντίθετη στην εκλογή του κύριου Κασελάκη. Η κοινωνία, ναι. Εγώ δεν εισπράττω το κλίμα αυτό. Οποιαδήποτε νέα ηγεσία θα έπρεπε να επιφέρει οποτεδήποτε κλαίγεται σε κάποιο κόμμα κάποιος πρόεδρος, φέρνει μία άνοδο. Αντίθετα, σε εμάς, ήδη από τις αυτοδιοικητικές εκλογές ήρθε η κάθοδος. Δεν έφερε το κύμα αυτό το οποίο ευαγγελίζουν. Αυτοί ισχυρίζονται. Το αντίθετο. Μαρία, αυτοί ισχυρίζονται ότι δεν τους αφήνεται. Αφού κάθε μέρα μόλις πάει να αρθρώσει πολιτικό λόγο ο κύριος Κασελάκης και η ηγετική του ομάδα, έβγαινε κάποιος από εσάς, έτσι επικαλούνται, κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, και ουσιαστικά τον αποδυνάμωνε. Αν τον αφήνατε, λένε κάποιοι, μέχρι το συνέδριο, θα βλέπατε πού πάει το κόμμα. Θα σας απαντήσω. Το αποτέλεσμα των εκλογών του Μαΐου, η ήττα που υποστήκαμε, έφερε μια πολιτική αστάθεια. Όταν πας να ερμηνεύσεις τα πολιτικά γεγονότα,
τη σύτα σου, θα πρέπει να κάνεις μια βαθιά πολιτική ανάλυση. Πολιτικοί ήταν οι λόγοι που τη είκαμε. Την κάνατε αυτή, την κάνατε αυτή στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ανταυτού, αυτό θέλω να σας απαντήσω και στο ερώτημα που μου θέσατε. Ανταυτού, εμείς επιλέξαμε να βρούμε ως απάντηση ότι κάποιοι υπονόμευσαν την ηγεσία και γι' αυτό χάσαμε. Αυτό δεν είναι πολιτικό επίδικο. Δεν μπορεί να κάνει μια ανάλυση μια μεγάλη εκλογική ήττα, λέγοντα ότι κάποιοι υπονομεύουν. Μου είπες πριν, Μαρία μου, ότι δεν σε αντιμετώπισαν εχθρικά οι φίλοι σου ή οι ψηφοφόροι σου. Καθόλου. Με τα λεγόμενα trolls είχες στα social media. Γιατί παρακολουθούσα προχθές και στεναχωρήθηκα ιδιαίτερα, στο αναφέρω. Το πόλεμο που δέχεται η κυρία Τζούφη, η συμπατριώτησά μας βουλεύτρια των Ιωαννίνων, με μια ανάρτηση που έκανε ένα site, έκανε μια δήλωση και η κυρία Τζούφη αποχώρησης. Το τι γράφτηκε από κάτω είναι πραγματικά θλιβερό. Λέω, μήπως και εσείς εδώ στην Πρέβεζα δεχτήκατε τέτοιον ανηλαιή πόλεμο από τα διάφορα τρόλς. Κοιτάξτε, αυτή η τοξικότητα υπήρχε στο ΣΥΡΙΖΑ ήδη πριν τις εκλογές. Εγώ προσωπικά δεν δέχτηκα. Δέχτηκα όμως όταν ήμουν υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς αυτά τα πράγματα, την τοξικότητα, την πολεμήσαμε, την καταγγέλουμε και γι' αυτό αποχωρούμε. Πλην όμως ότι το κλίμα δεν είναι τόσο αρνητικό. Η κυρία Τζούφη προφανώς έχει περισσότερο κόσμο που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό συμβαίνουν αυτά. Είναι συγκεκριμένοι οι οποίοι τα κάνουν και τα υποκινούν. Δεν έχει να κάνει ευρύτερα με την κοινωνία. Τουλάχιστον είναι ευχάριστο. Έκανες μια πολιτική επιλογή να μην βγαίνει ο ένας και σε βρίζει και αυτός είναι αδελφοκτόνος πόλεμος. Ξέρετε, εμείς είμαστε εναντίον του εμφυλίου και δεν θα ασχοληθούμε. Ο καθής κάνει τις πολιτικές του επιλογές και ακολουθεί την πολιτική του διαδρομή. Εγώ ήμουν πάντα σαφής ότι προέρχομαι από τη ριζοσπαστική αριστερά. Δεν θεωρώ να σας πω ότι έχω μετατοπιστεί, ότι έχω πάει κάπου αλλού. Τις ίδιες αξίες και αρχές υπερασπίζομαι και τώρα που αποχώρησα και θα ακολουθήσω το νέο φορέα. Στην αριστερά ήμουν, στην αριστερά παραμένω. Ωραία, ας τα πάμε λοιπόν. Πράγματα... Μαρία μου, ας πάμε, μιας και είπες την φράση ο νέος φορέας. Λοιπόν, μαθαίνουμε ότι έχει αποχωρήσει λοιπόν η ομάδα του κύριου Τσακαλώτου, η γνωστή τάση Ομπρέλα, η ομάδα Χτσόγλου. Ήδη πλέον ετοιμάζονται για τη νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Ευρωβουλευτές έχουν φύγει τρεις-τέσσερις. Πολλοί πρώην υπουργοί, πολλοί βουλευτές πρώην και η συντριπτική πλειοψηφία της νεολαίας θες. Εδώ ο στην Πρέβεζα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποχωρήσει. Η διάσπαση είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Εδώ στην Πρέβεζα, εκτός από τους 53, τους περισσότερους σας ξέρω, έφυγε και ο άλλος ο υποψήφιος βουλευτής, ο κ. Λελοβίτης. Οι πληροφορίες σας λένε, επίκυνται και άλλες παραιτήσεις αποχωρήσεις στην Πρέβεζα. Που γνωρίζεις πρόσωπα γενικότερα, και πράγματα. Λοιπόν, γενικότερα θα ακολουθήσει και άλλο ρεύμα. Εμείς είμαστε το πρώτο κύμα, σιγά σιγά θα αποχωρούν και άλλοι. Όχι μόνο στην Πρέβεζα, σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το κύμα των αποχωρήσεων όμως που οδηγούνται σε ιδιώτευση σας προβληματίζει? Γιατί πολλά στελέχη, πολλά μέλη, πολλοί φίλοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μπροστά σε αυτή την, επιτρέψε μου την έκφραση, την αδελφοκτόνα αντιπαράθεση, επιλέγουν την ιδιώτευση. Σας προβληματίζει? Ναι, μας προβληματίζει. Πλην όμως, να ξέρετε, επειδή εγώ το ζω καθημερινά, είναι η πρώτη αντίδραση. Η πρώτη αντίδραση είναι αυτή, ότι ιδιωτεύω. Πλην όμως, σιγά σιγά θα έρχονται είναι και περισσότερο είναι και σε στάση αναμονής, να σας πω την αλήθεια. Θέλουν να δούνε. Μέχρι τι το συνέδριο, μέχρι τις ευρωεκλογές, φαντάζεσαι? Όχι, όχι. Μπράβο. Οι περισσότεροι που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε αναμονή να δούμε τι θα γίνει στο συνέδριο. Αυτοί οι οποίοι αποστασιοποιούνται που είπατε περιμένουν να δούνε τι θα κάνουμε εμείς. Πώς θα είναι ο νέος φορέας, ποιες πολιτικές αρχές και αξίες θα έχει. Θέλουν να δούνε τι θα γίνει. Είναι σε μια στάση αναμονής. Γενικότερα είναι και μια περίοδος
η οποία έρχεται βέβαια από τις εκλογές 21 Μαΐου, που είναι μιας πολιτικής αστάθειας και περιμένουν όλοι να δούνε ποιος θα δημιουργήσει αυτόν τον πολιτικό πόλο που θα γίνει αντίβαρο, θα είναι ο πόλος απέναντι στο Μητσοτάκη. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι μια σημαντική πολιτικών ζυμώσεων η περίοδος αυτή με τις ευρωεκλογές. Απόλυτο δίκιο, κυρία Μάρκου, αγαπητή μου Μαρία. Αυτό κουβεντιάζαμε πριν με έναν πρώην υπουργό, πρώην βουλευτή, τον Γιάννη τον Μαγκριώτη, και λέγαμε ότι αν δεν το κάνει η ευρύτερη κεντροαριστερά, το κέντρο και η αριστερά, η προοδευτική παράταξη, αναγκαστικά θα αμφισβητηθεί ο κ. Μητσοτάκης πιθανά και από την άκρα δεξιά, από το πέραν της δικιάς του παράταξης. Γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε λίγο. Ναι, ναι. Θέλω να σας πω το εξής. Εάν δεν υπάρχει, όπου δεν υπάρχει ισχυρή αριστερά, εκεί πέρα εμφυλοχωρούν, μπαίνουν μέσα ακροδεξιά κόμματα. Εμείς ως αριστερά, η Ελλάδα έχει παράδοση αριστερή. Πολύ μεγάλη παράδοση αριστερή. Την κρατήσαμε ισχυρή, πολεμήσαμε αυτά τα φασιστικά μορφώματα τα οποία ήρθαν και γι' αυτό εδώ πέρα δεν έχουμε άκρα δεξιά όπως βλέπουμε σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι σημάδι των καιρών η άνοδος της ακροδεξιάς. Γι' αυτό μας βαραίνει εμάς εδώ που είμαστε αριστεροί πολύ περισσότερο να κρατήσουμε την αριστερά ζωντανή και ισχυρή. Πάμε λοιπόν στην επόμενη μέρα. Στην επόμενη μέρα. Αποχωρήσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Μάρκους, η επόμενη μέρα λοιπόν. Πρώτον για τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι καταραίει. Οι διασπάσεις, όσο και αν θέλει η ηγετική ομάδα να πει ότι δεν επηρεάζουν, ήδη έχει χάσει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, ήδη πλέον μπορεί να χάσει σύντομα και το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε επίπεδο βουλευτών, γιατί αν φύγουν 2-3 ακόμη βουλευτές, χάνει και τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι προβλέπεις για τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη, και μετά μας πείτε τι προβλέπεις για τη δικιά σας κίνηση. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα προηγουμένως. Η εκλογή της νέας ηγεσίας, πριν ακόμα διασπαστούμε εμείς, γιατί εμείς περιμένουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν θέλαμε να ταράξουμε τίποτα. Λοιπόν, έδειχνε την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Που σημαίνει ότι ο πολιτικός δρόμος που διαλέγει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ τον οδηγεί σε κάθοδο. Εγώ έχω να σας πω ότι υπάρχουν πολλά ιστορικά παραδείγματα. Όπου η αριστερά έκανε στροφή προς τα πολύ δεξιά της, καταποντίστηκε και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Εγώ προβλέπω για το ΣΥΡΙΖΑ ότι ήδη οι δημοσκοπήσεις το λένε, οριακά και αν είναι, θα είναι τέταρτο κόμμα. Μάλιστα. Η κάθοδο θα είναι συνεχόμενη. Η δικιά σας τώρα πρωτοβουλία, η δικιά σας κίνηση σε πρώτη φάση, κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, η δικιά μας η κίνηση δεν είναι αξιοπορίες που συγκροτήθηκε εύκολα κοινοβουλευτική ομάδα. Εμάς το μέλημά μας είναι το εξής. Να δημιουργήσουμε έναν φορέα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος πέραν από εμάς που αποχωρούμε, ο οποίος τόσα χρόνια έχει αποστασιοποιηθεί και ο οποίος βλέπει μια ελπίδα στην ανασυγκρότηση της αριστεράς, να δημιουργηθεί ο νέος φορέας, να έρθει κόσμος, να έρθουμε σε επαφή με την κοινωνία την οποία είχαμε χάσει, με τα κοινωνικά κινήματα, να δημιουργήσουμε το φορέα ο οποίος σιγά σιγά θα μετασχηματίζεται συνδιαμορφώνοντας με τον κόσμο και την κοινωνία, ακόμα και να κατέβουμε στις εκλογές. Κυρία Μαργό, δεν σας προβληματίζει όμως από την ίδια μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ του 15 ήδη προέκυψαν ή προκύπτουν 4 κόμματα? Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη, είναι η Πλεύση Ελευθερίας, είναι το Μέρα 25, θα είναι και ο δικός σας πολιτικός φορέας. 4 κόμματα από τον ίδιο χώρο. Και δεν αναφέρομαι βέβαια στο ΠΑΣΟΚ, στο ΚΚΕ που ανήκουν και αυτά στην ευρύτερη δημοκρατική παράταξη. Όταν θα δημιουργηθεί ο νέος φορέας, αυτά συνέβησαν ήδη από το 2015. Ο κόσμος της αριστεράς θα συσπηρωθεί σε έναν φορέα ο οποίος θα την εκφράσει. Αυτή είναι η φιλοδοξία σας. Αντίστροφα. Το βλέπω στον κόσμο της αριστεράς. Οι οποίοι πλέον, ήδη ο κόσμος που έχει αποστασιοποιηθεί, σας είπα, είναι πάρα πολλοί κόσμος που αποστασιοποιήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, κρατούσε κάποιες αποστάσεις. Έχεις δίκιο, έχει χαθεί. Καταρχάς έχει χαθεί. Να πηγαίνει.
Έχαθει ένα εκατομμύριο κόσμος που ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ από το 15 μέχρι το 19 μέχρι το 23. Όλοι αυτοί σαφώς αποστησιοποιήθηκαν. Ένα κομμάτι μπορεί να πήγε και προς τη Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι πήγαν προς ιδιώτευση. Εξού και τα μεγάλα ποσοστά της αποχής, κυρία Μάρκο. Ναι, οι περισσότεροι πήγαν σπίτι τους. Όλοι περιμένουν να δουν την αριστερά να ανασυγκροτείται πάλι. Όλοι αυτό ζητάνε. Να ανασυγκροτηθεί ο ριζοσπαστικός αριστερός χώρος. Αυτό θα κάνουμε εμείς. Εμείς θα το κάνουμε και απόψη συνείδησης πολιτικής πια. Με τους άλλους δύο. Δεν πάμε σπίτια μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Μάρκου. Με τους. Εσείς και ο κύριος Λελοβίτης αποχωρήσατε. Με τους άλλους δύο υποψηφίους του συνδυασμού, με τον βουλευτή και με την έτερη κυρία, την συνυποψήφιά σας, έχετε επικοινωνίες, έχετε επαφές, ξέρετε τι κινήσεις προβλέπετε να κάνουν? Όχι, ο καθής ακολουθεί το πολιτικό του δρόμο. Εμείς είπαμε δεν θέλουμε φιλοπολεμικές καταστάσεις, ήμασταν σύντροφοι, δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο αν θα ξανασυναντηθούν οι δρόμοι μας. Επουδενή έχουμε ένα άλλο, η αριστερά έχει μια κουλτούρα, έχουμε ένα πολιτικό επίπεδο, με έχετε προσέξει και εμένα προσωπικά, ουδέποτε έχω εκφράσει κάποιο σχόλιο απέναντι όχι σε συνυποψηφίους μου αλλά και σε ανθρώπους από άλλους πολιτικούς χώρους. Κρατάμε το πολιτικό μας επίπεδο ακέραιο. Αυτό σας τιμά, κυρία Μάρκο, και πράγματι δεν έχετε καταφέρει. Ο καθένας έχει κάθε δικαίωμα να ακολουθήσει οποιοδήποτε πολιτικό δρόμο θέλει, χωρίς αναρτήσεις, τοξικές χαρακτηρισμούς και τα συναφή. Με αυτό επιλέγουν το μήνυμα, να μείνουν στο με αυτό το πολιτικό, εμείς προχωράμε. Με αυτό το πολύ θετικό μήνυμα θέλω να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη στο νέο εγχείρημα. Και βεβαίως όταν με το καλό επιτευχθεί θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια ζωντανή κουβέντα στο στούντιο. Κυρία Μάρκου, καλή σας μέρα. Ωραία. Καλές γιορτές αν δεν σας έχω δει μέχρι τότε. Και βεβαίως δύναμη σας χρειάζεται, πολύ δύναμη τώρα και πολύ κουράγιο. Είμαι δυνατή και μάχημη, το δηλώνω πάντα αυτό. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και ήταν φίλες και φίλοι η Μαρία Μάρκου.